ποια είναι η ομάδα και ποια είναι η ιδέα από την οποία προέκυψε αυτή η πρόταση. Γεια σας, ονομάζομαι Μητώση Ελίνα, είμαι CEO και co-founder του Boost Me Up. Το Boost Me Up είναι μια εφαρμογή που ψηφιοποιεί τη διαδικασία που γίνεται η παραγγελιοδοσία, παραγγελιοληψία μεταξύ επαγγελματίας του κλάδου Χορέκα και των προμηθευτών τους. Ποιος συνέλαβε την ιδέα, πώς πήρατε την απόφαση να έρθείτε στο Capsule και σε τι διευκολύνεται τον ξενοδόχο, γιατί τελικά υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές. Ποιες από αυτές είναι πραγματικά χρηστικές? Ουσιαστικά το Boost Me Up ψηφιοποιεί όλη τη διαδικασία, δηλαδή είναι μια διαδικασία η οποία τόσα χρόνια γίνεται με παραδοσιακές μεθόδους. Σε επικοινωνία που είχαμε με τους επαγγελματίες του κλάδου, διαπιστώσαμε ότι μόλις προκύψει κάποια ανάγκη, σημειώνουν τις ανάγκες τους σε χαρτί. Στη συνέχεια, τηλεφωνούν στον προμηθευτή τους ή τους στέλνουν κάποιο μήνυμα. Η διαδικασία δηλαδή είναι πάρα πολύ χρονοβόρα και ενέχει πολλά λάθη. Έτσι ήρθε η ιδέα μας να ψηφιοποιήσουμε όλη αυτή τη διαδικασία και να ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια της παραγγελίας τους τις τάσεις της εποχής για ταχύτητα, εξοικονόμηση πόρων και κόστους. Στο Capsule T ήρθαμε για να έρθουμε σε επαφή με ξενοδόχους και με επαγγελματίες του κλάδου και να μπορέσουμε, ανήκοντας σε μια οικογένεια, να αναπτύξουμε την ιδέα μας και να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε αυτό που ονειρευόμαστε. Ποια είναι αυτή η εφαρμογή για την οποία μιλάμε? Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Σεϊταρίδης Κωνσταντίνος. Είμαι co-founder του Mystery Pot. Το Mystery Pot είναι μια εφαρμογή που συνδέει καταναλωτές, καταστήματα ή ξενοδοχεία που τους περισσεύει το φαγητό. Λίγο μετά το πρωινό, όταν το μαζεύουμε, μπορεί να μπει σε σακουλάκι και να πουληθεί take-away σε πελάτες που έρχονται και το παραλαμβάνουν από εκεί. Πώς προέκυψε αυτή η ιδέα, γιατί αποφασίσατε να έρθετε στο Capsule T και πόσο εμπορικά εφαρμόσιμη είναι τελικά αυτό το project? Η ιδέα προέκυψε ότι η Ελλάδα είναι πολύ ψηλά σε food waste λόγω του τουρισμού που έχει και αυτή η λύση το μειώνει δραματικά σε καταστήματα και σε ξενοδοχεία, γιατί ξεπουλάει εκείνη τη στιγμή το φρέσκο φαγητό πριν προλάβει να χαλάσει. Η λύση είναι πολύ εμπορική γιατί είναι πολύ οικονομικό για τον πελάτη και έχουμε ήδη πολύ θετικό feedback και έρχονται και το αγοράζουν πολύ ευχάριστα. Πώς γίνεται ακριβώς αυτή η διαδικασία? Ο πελάτης έχει μια εφαρμογή στο κινητό του όπου βλέπει ποια μαγαζιά το κάνουν αυτό και επιλέγει το κατάστημα που θέλει, επιλέγει το σακουλάκι και θα του τύχει κάποιο φαγητό έκπληξη, γι' αυτό και λέγεται Mystery Pot, το οποίο έχει ξεμείνει σε κάποιο κατάστημα ή ξενοδοχείο. Άρα ο πελάτης μπορεί να πάει απευθείας στο ξενοδοχείο? Ακριβώς, το παραλαμβάνει απευθείας την ώρα που μαζεύουν ή το πρωινό ή το βραδινό ή το μεσημεριανό και το παραλαμβάνει σε ένα κουτάκι take away. Ποια είναι η ομάδα και τι είναι αυτό που ακριβώς προτείνει? Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Κοντοπίδης από την Greece No Limits και δραστηριοποιούμαστε στον προσβάσιμο και συμπεριληπτικό τουρισμό. Αναπτύσσουμε την πρώτη online πλατφόρμα κρατήσεων, στην οποία μπορείς να επιλέξεις ένα κατάλημα με διαφορετικό φίλτρο προσβασιμότητας. Πώς προέκυψε η ιδέα, γιατί ήρθατε στο Capsule T και πόσο εμπορική είναι, πόσο θα βοηθήσει τον ξενοδόχο αλλά και τον πελάτη σε αυτή τη διαδικασία? Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν τοποθετηθεί περισσότερες από 250 ράμπες θαλάσσης. Άρα αρχίζουν και φτιάχνονται προσβάσιμοι προορισμοί. Αυτό που λείπει είναι η χαρτογράφηση των προσβάσιμων καταλυμάτων. Έτσι λοιπόν εμείς αναπτύσσουμε ένα χρυσό οδηγό, στον οποίο άτομα με ορατές ή αόρατες αναπηρίες ή άνθρωποι της τρίτης ηλικίας μπορούν να ξέρουν από πριν πληροφορίες για το κατάλυμα και να απολαύσουν και αυτοί διακοπές χωρίς περιορισμούς. Ποια είναι η ιδέα και τι προτείνετε στον τουρισμό? Στην Prime House ασχολούμαστε με την τεχνητή νοημοσύνη και το AI. Αυτοματοποιούμε την επικοινωνία μεταξύ των καταλυμάτων και των επισκεπτών τους. Πώς προέκυψε αυτή η ιδέα, γιατί επιλέξατε το Capsule για να τη φέρετε και να την προχωρήσετε και πόσο εμπορικά εφαρμόσιμη είναι? Πλέον πάνω από το 60% των κρατήσεων γίνονται online. Όλοι αυτοί οι επισκέπτες επικοινωνούν απευθείας με τα καταλύματά τους και δημιουργούν πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας στους υπαλλήλους. Η λύση μας εξοικονομεί χρόνο και διασφαλίζει την ποιότητα της επικοινωνίας και το Capsule T μας βοηθάει πολύ στη δικτύωση και την ανάπτυξη της εταιρείας. Ποια είναι η ιδέα και τι προτείνετε στον τουρισμό? Η ιδέα μας είναι ότι έχουμε φτιάξει έναν πατενταρισμένο οικολογικό φορτιστή φορητό για όλες τις εταιρείες που έχουν χορέκα και για την εστίαση, έτσι ώστε να παρέχουν μια καινούρια υπηρεσία φόρτισης παντού στο χώρο τους. Είναι ένας επιτραπέζιος φορητός φορτιστής, ο οποίος λύνει τα χέρια των επιχειρηματιών χορέκα, έτσι ώστε να παρέχουν
υπηρεσία φόρτισης παντού στα τραπέζια τους και να διευκολύνουν τους πελάτες να φορτίζουν τα κινητά τους και τα ηλεκτρονικά τους στην κάρα. Επειδή στην τσάντα μας ο καθένας έχει από 3-4 φορτιστές τουλάχιστον, τι καινούριο φέρνει αυτός ο φορτιστής καταρχήν και γιατί επιλέξατε το Capsule T για να το προχωρήσετε, για να το σπρώξετε την ιδέα σας? Καταρχήν ο φορτιστής μας είναι πατενταρισμένος και σημαίνει ότι αυτό είναι πατενταρισμένο σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Και η πατέντα ισχύει για το λόγο ότι πέρα ότι μπορούμε να φορτίσουμε τις ηλεκτρονικές μας συσκευές, είναι πατενταρισμένος για το γεγονός ότι μπορεί να φορτίζει και από τον ήλιο, που σημαίνει sustainability, είναι οικολογικός και έχει και άλλα πλεονεκτήματα, όπως είναι παραδείγματος χάρη μαγνητικούς αποσπόμενους και τιμοκατάλογους που μπορούν να προμοτάρουν οι επιχειρήσεις χορέκα, διάφορα προϊόντα τους, όπως πιάτο ημέρας, διάφορους τιμοκαταλόγους, κάποιες προσφορές, αλλά και να ενσωματώσουμε QR code και NFC πάνω στη συσκευή για καλύτερη αλληλεπίδραση με τον πελάτη, έτσι ώστε να έχει και ωφέλει ο επιχειρηματίας και αλληλεπίδραση με τον πελάτη για να κερδίζει likes και επισκεψιμότητα στα site του. Γιατί επιλέξατε το Capsule T? Το Capsule T το επιλέξαμε για πολλούς και διάφορους λόγους. Το πρώτος βασικός λόγος είναι ότι μας δίνει πολλά εφόδια όσον αφορά με τα workshops. Μας μαθαίνει καλύτερα να καλυτερέψουμε το pitch μας, να καλυτερέψουμε το business plan μας. Τα on-site visit μας έφεραν σε επαφή με δυνητικούς πελάτες, καθώς και μας δίνει την ευκαιρία, όπως παραδείγματος χάρη εδώ πέρα, στη φιλοξένεια και στην ξενία να μετέχουμε και να έρθουμε σε επαφή με πελάτες και να κάνουμε ένα promotion όσο γίνεται δυνατότερο και ένα γρήγορο branding στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ποια είναι η ιδέα και τι ακριβώς προτείνετε? Είμαστε Asclepia Health Cluster, το πρώτο και μόνο marketplace στην Ελλάδα, το οποίο εξειδικεύεται αποκλειστικά με τον τουρισμό υγείας και ευεξίας. Η ιδέα να προσεγγίσουμε έναν ασθενή πριν φτάσει στη χώρα, με σκοπό να προτιμήσει ένα ξενοδοχείο επειδή έχει επιλέξει μια υπηρεσία ιατρικής φύσεως στην Ελλάδα και μετέπειτα να επιλέξει το ξενοδοχείο όπου βρίσκεται το πάροχος υγείας. Από την άλλη, η ιδέα είναι επίσης να προτιμήσει ένα ξενοδοχείο ο επισκέπτης, επειδή επίσης εξειδικευόμαστε στον τουρισμό ευεξίας. Ο επισκέπτης θα προτιμήσει το ξενοδοχείο είτε επειδή έχει δομές ευεξίας τις οποίες προωθούμε, είτε επειδή το ξενοδοχείο δεν έχει δικές του δομές ευεξίας, αλλά προωθούμε τις ανεξάρτητες υποδομές ευεξίας γύρω-γύρω, ανεβάζοντας την αξία του ξενοδοχείου. Γιατί επιλέξατε το Capsule T για να ξεκινήσετε την ιδέα σας και πόσο εμπορικά εφαρμόσιμη είναι? Έχοντας αρκετή εμπειρία σαν εταιρεία στον τομέα της υγείας, αναγνωρίζουμε την ανάγκη να αποκτήσουμε παραπάνω εμπειρία στον κλάδο του τουρισμού. Να αναγνωρίσουμε ποιες είναι οι ανάγκες που έχουν τα ξενοδοχεία και τα ταξιδιωτικά γραφεία. Το Capsule T μας δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουμε αυτές τις ανάγκες, όπως και να συμμετάσχουμε σε event όπως είναι η φιλοξένεια και να γνωρίσουμε αυτά τα άτομα από κοντά. Ποια είναι η ιδέα και τι προτείνετε? Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Κωνσταντίνο Τζόρτζης και είμαι CEO και co-founder της Unlimited Adrenaline. Η Unlimited Adrenaline αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο marketplace με experiences και περιηγήσεις στην Ελλάδα. Οπότε βοηθάμε με έναν οδηγό, τον επισκέπτη, να μπορεί να αναζητήσει κάθε δραστηριότητα που υπάρχει στον τόπο που βρίσκεται και να κάνει online κράτηση. Πόσο εύκολα θα σας βρει ο επισκέπτης, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλοί ιστότοποι και πολλές εφαρμογές που προτείνουν τέτοιου είδους πράγματα, και γιατί επιλέξατε το Capsule T για να ξεκινήσετε? Καταρχάς, ο επισκέπτης μπορεί να μας βρει με δύο τρόπους, είτε οργανικά μέσα από το ίντερνετ, είτε με ένα μέσο των ξενοδοχείων που επισκέπτεται, γιατί συνεργαζόμαστε με ξενοδοχεία προσφέροντας ένα software να μπορούν να κάνουν online κράτηση πελάτες μέσα από τα δωμάτια τους, από το concierge, από το website του ξενοδοχείου και με άλλους διάφορους τρόπους. Οπότε η προώθηση κυρίως γίνεται μέσα από τα ξενοδοχεία μας που συνεργαζόμαστε. Το Capsule T το επιλέξαμε γιατί είναι ο καλύτερος επιταχυντής όσον αφορά στον τομέα του τουρισμού και μας βοήθησε πάρα πολύ μέσω των εκθέσεων, μέσω των workshops, μέσα από το mentoring να προχωρήσουμε για να είμαστε εδώ πέρα που βρισκόμαστε σήμερα. Ποια είναι η ιδέα και τι προτείνετε? Γεια σας, είμαι ο Τάσος Καναβός, co-founder του Seller Hopping. Εμείς έχουμε αναπτύξει ένα app, μια πλατφόρμα, ένα B2B marketplace που εξειδικεύεται στον ενοτουρισμό, τη γαστρονομία, τις γευσηγνωσίες και τα κελάρια. Ό,τι υπάρχει σε κελάρι και εμπειρία είναι πάνω στην πλατφόρμα. Έχουμε ξεκινήσει με την Ελλάδα. Έχουμε εινοπία, breweries, wine tours, wine bar hopping, brewery tours. Αυτά τις υπηρεσίες, τα service τα προσφέρουμε στις ταξιδιωτικές εταιρείες, στα ξενοδοχεία, στα travel agencies, σε εταιρείες οι οποίες θέλουν να πουλήσουν εξειδικευμένα πακέτα στους πελάτες τους.
Και επειδή είχαμε την Παγκόσμια Μέρα Ενοτουρισμού χθες το χθες. Σήμερα. Σήμερα είναι, συγγνώμη, έκανα λάθος. Ναι, okay. Τι ακριβώς προσφέρατε, τι ακριβώς προτείνατε? Εμείς έχουμε φτιάξει δρόμους στη Βόρεια Ελλάδα, στην Κρήτη και στην Αττική, με πολύ ωραία ενοπία, πολλές εμπειρίες οι οποίες είναι μοναδικές. Προσφέρουμε ένα ολιστικό πακέτο για αυτά και στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και στην Αττική και στην Κρήτη. Τα ενοπία μας έχουν βοηθήσει αρκετά σε αυτό, γιατί ανοίγουν τις πόρτες τους και αυτή τη μέρα, αλλά και γενικότερα υπάρχει μια εξωστρέφεια σε όλο αυτό το κομμάτι του ενοτουρισμού. Παλιότερα δεν υπήρχε, έχει ξεκινήσει και ανεβαίνει πάρα πολύ η αξία των experience στο κομμάτι του ενοτουρισμού. Γιατί επιλέξατε το Capsule να μπείτε? Γιατί είχαμε δει ότι είχαμε μιλήσει με αρκετές ομάδες προηγούμενων κύκλων. Είδαμε πολύ μεγάλη αξία στο κομμάτι της προώθησης και της εκπαίδευσης πάνω στο κομμάτι των εταιριών. Οπότε μια εταιρεία μπαίνει σε πολύ πρώιμο στάδιο, όπως ήμασταν εμείς, και βγαίνουν εταιρείες και επιχειρηματίες. Ποια είναι η ιδέα και τι προτείνετε? Καλησπέρα, εγώ είμαι η Ελισάβετ Καρατζάκο, founder της εταιρείας Deliverback, η πρώτη ηλεκτρονική υπηρεσία στην Ελλάδα για τα ξενοδοχεία, τα αεροδρόμια, τα car rentals, που επιστρέφει τα ξεχασμένα αντικείμενα των πελατών τους εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Η καινοτομία μας είναι η δημιουργία της αποστολής με το πάτημα ενός κουμπιού. Νομίζω ότι πρόσφατα στην πυραγιά της Ρόδου χρησιμοποιήθηκαν οι υπηρεσίες σας. Σωστά, μετά από μεγάλη κινητικότητα και πρωτοβουλία του κύριου Βασιλικού και της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, βοηθήσαμε σε ένα μεγάλο συντονισμό και επιστρέψαμε χιλιάδες βαλίτσες των πελατών των ξενοδοχείων εντελώς δωρεάν. Πόσο εμπορικά εφαρμόσιμη είναι αυτή η ιδέα, πόσο ξεχνάει ο κόσμος και πόσα χρήματα θα βγουν από αυτή την ιστορία? Ανά πάσα ώρα και στιγμή 500.000 άνθρωποι ταξιδεύουν με αεροπλάνο. Πάνω από 80.000 κινητά ξεχνιούνται κάθε μέρα και το λιγότερο από το 7% καταφέρνει να το πάρει πίσω. Δυστυχώς υπάρχει έλλειψη αυτοματισμού και επικοινωνίας ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη που είναι το ξενοδοχείο, ο κούριερ και ο ταξιδιώτης. Και εμείς, αυτή είναι η εφαρμογή μας, με τη χρήση της τεχνολογίας βοηθάμε το ξενοδοχείο να γλιτώσει χρόνο και χρήματα και από την άλλη να αυξήσει και την εμπειρία του ταξιδιώτη του. Η αγορά είναι πολύ μεγάλη και μέχρι το 2030 θα διπλασιαστεί. Και τα χρήματα που βγαίνουν στην ουσία είναι αυτά που εξοικονομεί το ξενοδοχείο από τις εργατόρες που γλιτώνει και ο ταξιδιώτης, γιατί παίρνει καλύτερες τιμές σε σχέση με το τι θα πλήρωνε αν πήγαινε εντελώς μόνος του σε ένα courier. Το πιο πρωτότυπο ευχαριστώ που έχετε λάβει από πελάτη που πήρε τα πράγματα του πίσω? Ήταν ένας ταξιδιώτης, ο οποίος κατάφερε, ήταν κάποια κοσμήματα της γυναίκας του και ειδικά το δαχτυλίδι των αραβώνων που κατά λάθος εκείνη είχε ξεχάσει στο χρηματοκιβώτιο του δωματίου και είχαν πάρα πολύ μεγάλο άγχος να το πάρουν πίσω. Το πήρανε μέσα σε μία εβδομάδα με μεγάλη ασφάλεια. Ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος. Μας έβαλε και πεντάστερο review στο Trustpilot και ήμασταν όλοι χαρούμενοι. Ποια είναι η εφαρμογή και τι προτείνετε? Η εφαρμογή ονομάζεται Vivestia. Είναι μια πλατφόρμα προβολής και εκμίσθωσης πολυτελών καταλυμάτων που αξιοποιούμε την τεχνολογία της τρισδιάστατης ρεαλιστικής περιήγησης ή αλλιώς Virtual Reality Tours για να δίνουμε τη δυνατότητα στους επισκέπτες να μπαίνουν μέσα στα καταλύματα με ένα immersive view, να εξερευνούν τους χώρους και τα communal spaces ενός ξενοδοχείου, μιας βίλας, ενός yacht ή ακόμα και ενός καταμαράν και να επιλέγουν ορθά. Πώς προέκυψε η ιδέα, γιατί ήρθατε στο Capsule και πόσο εμπορική είναι αυτή η πρόταση που έχετε, πόσο εφαρμόσιμη, πόσο βοηθάει πραγματικά τον τουρισμό? Η ιδέα προέκυψε ήθελα από μια δικιά μας λανθασμένη επιλογή καταλύματος. Είδαμε πολύ ωραίες φωτογραφίες online και όταν γυρίσαμε το κλειδί στο πραγματικό κατάλημα, είδαμε κάτι τελείως διαφορετικό. Εκεί καταλάβαμε ότι υπάρχει ένα ρίσκο στην online επιλογή, καθώς βασιζόμαστε σε φωτογραφίες οι οποίες πολλές φορές μπορούν να έχουν αλλάξει, να έχουν τροποποιηθεί για να ωρεοποιούν το κατάλημα.
Έτσι λοιπόν βρήκαμε τη λύση της δυσδιάστατης ρεαλιστικής περιήγησης, η οποία μπορεί και βοηθάει στο να ερχόμαστε πολύ πιο κοντά στο κάστοτε κατάλημα. Η εμπορικότητά της βασίζεται κυρίως στην προβολή πολλών μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, καταλυμάτων, μεμονωμένων και δίνει τη δυνατότητα και στους δύο να έρθουν πιο κοντά ιντερνετικά. Είχατε όμως και μια εμπλοκή στην πυρκαγιά και εσείς στην πυρκαγιά της Ρόδου. Βοηθήσατε. Τι ακριβώς κάνατε? Σωστά. Μέσα από μια πρωτοβουλία της Βιβέστιας σε συνδυασμό με το ΞΕΕ και την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, πήγαμε και βοηθήσαμε όλα τα ξενοδοχεία τα οποία επλήγησαν από τις πυρκαγιές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε για αυτούς το τρισδιάστατο μοντέλο, όπου ο πελάτης πλέον μπορεί να δει και να ερευνήσει αν οι χώροι είναι αξιοποιήσιμοι, αν μπορεί να πάει και να μην έχει ενδιασμό για τη φετινή σεζόν. Τι προτείνετε, ποια είναι η ιδέα? Ονομάζομαι Ανδρέας Ηλίας και μαζί με τη συνέτερό μου Πέννη αναπτύσσουμε το Orbito Travel, το πρώτο διαδικτυακό ταξιδιωτικό πρακτορείο για αποκλειστικά για ανθρώπους με περιορισμένη κινητικότητα ή κινητική αναπηρία. Πόσο εμπορικά εφαρμόσιμο είναι αυτό που προτείνετε, γιατί επιλέξατε το Capsule D και πώς βλέπετε αυτή την κινητικότητα που υπάρχει στο θέμα του προσβάσιμου τουρισμού και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελληνικό αλλά και παγκόσμιο θα έλεγα? Περισσότερο από 157 συνάνθρωποι μας από Ευρώπη και Αμερική αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κινητικής αναπηρίας. Η επιλογή του Capsule T ήταν μονόδρομος για εμάς, νοουμένου ότι είναι ο πρώτος επιταχυντής αποκλειστικά και μόνο για θέματα τουρισμού, μέσω του οποίου μπορέσαμε πραγματικά και να υλοποιήσουμε την ιδέα, αλλά και να έρθουμε σε επαφή και να δικτυωθούμε με άλλες εταιρείες που μας υποστήριξαν. Θεωρούμε ότι καλύπτουμε μια ουσιαστική ανάγκη που υπάρχει και που υπάρχει ένας πολύ μεγάλος χώρος ακόμα για ανάπτυξη.